αναμένεται να προκύψει ως αποτέλεσμα από αυτή τη συνεδρία? Από τα ίδια ή θα βγάλουμε, θα θέσετε συγκεκριμένα ζητήματα? Εμείς αναμένουμε να μας ενημερώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την τοποθέτηση του πριν από λίγες μέρες ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρξει θερμό επεισόδιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για να μην γνωρίζει κανείς μας τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και αν είμαστε σε θέση να αποτρέψουμε ένα θερμό επεισόδιο ή να το αντιμετωπίσουμε. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή η Κύπρος είναι περικυκλωμένη από τον τουρκικό στόλο, ο οποίος κάνει ασκήσεις με πραγματικά πειρά σε διάφορα σημεία γύρω από την Κύπρο. Έχει μπλοκαριστεί σχεδόν ο θαλάσσιος μας χώρος με τις ναύτεξ που έχουν εξαγγείλει οι Τούρκοι και τις έχουν θέσει σε εφαρμογή. Το ερευνητικά του σκάφη Σουλατσάρου μέσα στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή στα σύνορα τέλος πάντων των χωρικών υδάτων, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Και από την άλλη, ενώ ικανοποιήθηκε το άθλιο αίτημα του Ακιντζή για την αλλαγή δήθεν της απόφασης της Βουλής, που δεν ήταν αυτή η αιτία, εξακολουθούμε να βλέπουμε την τουρκική αδιαλαξία να κλιμακώνεται, να επιμένουν στις 4 ευρωπαϊκές ελευθερίες, κάτι το οποίο είναι κίνδυνος άνατος, είναι άμεσος ξαφνικός άνατος για τον κυπριακό ελληνισμό. Η συμπερίπτωση διανοηθεί να το αποδεχτεί ο οποιοσδήποτε. Βλέπουμε τον Έιντε να καταγγέλλεται διεθνώς και να συμπεριφέρεται για τη συμπεριφορά του, αλλά και ο ίδιος να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο λες και είναι μεταπράτης των τουρκικών συμφερόντων. Και αναμένουμε ότι οι συνομιλίες αυτές θα οδηγήσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι έχει αποτύχει. Η πολιτική του εξευμενισμού, του καλοπιάσματος, της υποχωρητικότητας, του να κάνουμε να μην δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα στην Τουρκία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην χαλάσουμε το κλίμα των συνομιλιών, να μην επιβάλλουμε κυρώσεις, να αποδεχόμαστε την οποιαδήποτε ηταμή ή απέτηση των Τούρκων, μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Για αυτά τα ζητήματα ελπίζω ότι τουλάχιστον θα τύχουμε ενημέρωση όσον αφορά τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρέπει ο διάλογος να διακοπεί άμεσα λόγω της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς? Όχι, δεν έχω μιλήσει για διακοπή του διαλόγου, κύριε Παυλίδη, για όνομα του Θεού. Ποτέ δεν έχω μιλήσει για διακοπή του διαλόγου. Εκείνο που λέω είναι ότι ο διάλογος πρέπει να διεξάγεται σε διαφορετική βάση και με την Κύπρο ή δυνατόν από θέση ως ισχύος, ή εν πάση περιπτώσει να είναι σε θέση να κινητοποιήσει όλες τις δυνατότητες, όλα τα όπλα τα οποία της παρέχει η ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ένταξη της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το γεγονός ότι είναι ένα κυρίαρχο κράτος και το γεγονός ότι έχει ένα τεράστιο φυσικό πλούτο υδρογονανθράκων στις θάλασσες της, που μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος και της ίδιας και των γειτονικών χωρών και της Ευρώπης. Πάντως, σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πρόκληση θερμού επεισοδίου, μιλώντας με στρατιωτικούς αναλυτές, μας είπαν πως για να γίνει επεισόδιο χρειάζονται δύο. Η Κύπρος δεν έχει ούτε αεροπορία ούτε ναυτικό για να στείλει στην περιοχή έτσι ώστε να προκληθεί επεισόδιο. Ναι, και είναι πολύ πιο πιθανόν αυτό να γίνει κάπου στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, όπου υπάρχει έντονη στρατιωτική δραστηριότητα και λόγω ατυχήματος δηλαδή, όχι αποσκοπιμότητα. Να σας αποκαλύψω, παρόλο που... Πέστε μας, ναι, αποκαλύψτε μας. Μας αρέσουν οι αποκαλύψεις. Δεν το συνηθίζω, αλλά έχει λεχθεί στο Εθνικό Συμβούλιο ότι το θερμό επεισόδιο θα είναι χερσαίο. Χερσαίο. Έχει λεχθεί στο Εθνικό Συμβούλιο προδημήνου περίπου. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που μας λέτε. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου. Πέστε μας λίγο για τη συνάντηση το μεσημέρι, κυρία Θεοχάρου, με τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων του λεγόμενου διάμεσου χώρου. Θα συζητήσετε ονόματα σήμερα ή μόνο αυτό το πλαίσιο αρχών? Όχι. Σήμερα θα συζητηθούν και ονόματα, υποθέτω, διότι υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα στα χέρια του κάθε κόμματος και στο δικό μας το κόμμα. Έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή αξιολόγηση όλων των δεδομένων που έχουμε μέχρι στιγμής και γνωρίζουμε την παρούσα κατάσταση. Από εκεί και πέρα, κύριε Παυλίδη, θα ακούσουμε και τα άλλα κόμματα και θα συνδιαμορφώσουμε, ελπίζω, μια κοινή θέση που θα μας οδηγήσει σε ένα και μοναδικό υποψήφιο προς διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να ολοκληρωθεί η συνάντηση και να έχουμε κοινό υποψήφιο? Εάν συμφωνήσουν και τα πέντε κόμματα στο ίδιο άτομο, ναι, πιστεύω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί κιόλας. Κάτι που είναι απίθανο, διότι θα πρέπει να επιστρέψετε στα συλλογικά σας όργανα. Ακούστε, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δικτατορική απόφαση των ηγετών των πέντε. Υποχρεωτικά θα επιστρέψουμε στα συλλογικά όργανα για να εγκριθεί
ή οποιαδήποτε απόφαση ή πρόταση ή τοποθέτηση του κάθε πολιτικού αρχηγού. Τουλάχιστον εμείς τη δημοκρατία την εφαρμόζουμε στο ακέραιο. Αν υποθέσουμε ότι τα ονόματα τα οποία είναι ενώπιον σας σήμερα είναι αυτά τα οποία συζητούνται και στο δημόσιο διάλογο, δηλαδή Νικόλας Παπαδόπουλος, Γιώργος Ρηλίκας και η Ελένη Διοχάρου, εσείς, έχουμε λάθος, κάνουμε λάθος? Όχι, καθόλου. Ναι. Είναι αυτά τα τρία ονόματα που έχουν δεθεί. Ναι. Υπήρξαν και προτάσεις για υπερκομματικό, έξω κομματικό υποψήφιο. Ακούστηκαν κάποια ονόματα, αλλά δεν εκρίθη μέχρι στιγμής ότι θα μπορούσαν σήμερα να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης. Το ρεπορτάζ, αλλά και η περιραίουσα ατμόσφαιρα, κυρία Θεοχάρους, λέει πως προκρίνεται ως κοινός υποψήφιος των τεσσάρων κομμάτων ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, ενώ ο κύριος Ζηλίκας μας το είπε και πριν από λίγο όταν συνομιλούσαμε, θα επιμείνει να στηθούν κάλπες. Είναι η πιο δημοκρατική και δίκαιη διαδικασία για να επιλεγεί υποψήφιος τον, ο κοινός υποψήφιος. Δεν ξέρω ακόμη τι θα πράξουν τα άλλα κόμματα, κύριε Παυλίδη. Η δική μου υποψηφιότητα εξακολουθεί να είναι στο τραπέζι. Μάλιστα. Θα υποστηρίξετε μέχρι τέλους τη δική σας υποψηφιότητα, κυρία Θεοχάρους? Θα εκτιμήσουμε όλα τα δεδομένα τα οποία θα τεθούν στο τραπέζι και θα αποφασίσουμε. Η δική μου υποψηφιότητα, όπως σας έχω πει, είναι στο τραπέζι, αλλά δεν θα αποτελέσει ανάχωμα, δεν θα αποτελέσει τροχοπέδιστο να υπάρξει κοινός υποψήφιος των πέντε κομμάτων. Δηλαδή, τουλάχιστον θέλω να πιστωθώ με τον πατριωτισμό ότι δεν πρόκειται να προκαλέσω εγώ αυτή τη ζημιά για την αλλαγή στρατηγικής στο Κυπριακό. Να το διατυπώσω εγώ διαφορετικά το ερώτημα για να το ξεκαθαρίσουμε. Θα είστε υποψήφια μόνον εάν η υποψηφιότητά σας υποστηρίζεται από τα άλλα τέσσερα κόμματα? Μάλιστα, κύριε Παυλίδη. Μάλιστα, δηλαδή αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει δεύτερος υποψήφιος και εσείς να είσαστε υποψήφια. Όχι, βέβαια. Ακόμα και στην περίπτωση που υποστηριχθεί η υποψηφιότητα σας από το ΔΙΚΟ, την ΕΔΕΚ, τους οικολόγους και την αλληλεγγύη και υπάρξει δεύτερη υποψηφιότητα από τον κύριο Λιλίκα, ή θα πρέπει να στηριχθεί και από τη συμμαχία? Κοιτάξτε, εάν ο κύριος Λιλίκας δεν συμπλεύσει με την απόφαση των πέντε, νομίζω ότι τα κόμματα θα παραμείνουν πέντε και υποψήφιοι δύο. Μάλιστα, κατανοητό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι η Ελένη Θεοχάρους. Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας, κυρία Θεοχάρους. Λοιπόν, τι μας είπε τώρα η κυρία Θεοχάρους? Ότι για να είναι ήδη υποψήφια πρέπει να εξασφαλίσει